κύριος Γεωργιάδη, καλύτερος υπουργός που θα μπορούσε να έχει μια κυβέρνηση που θέλει να διαλύσει την υγεία. Δεν υπάρχει καλύτερος. Την κάνει τη δουλειά του καταπληκτικά. Δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο κύριο Σαμαράς για αυτή τη θέση. Όμως, επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα δεν ήρθα εδώ να ασχοληθώ με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Για τους λόγους λοιπόν που ανέφερα πιο πριν, το φάρμακο είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να παίζουμε και η δημόσια υγεία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να κάνουμε παιχνιδάκια επικοινωνιακά. Καλό τον Πρωθυπουργό να αποσύρει την τροπολογία και να αναλάβει η κυβέρνησή του πρωτοβουλία δεκαήμερου διαλόγου και διαβούλευση με τους φορείς για το ζήτημα της φαρμακευτικής δαπάνης. Αν πράγματι έχει στόχο, όπως διακηρύσει, τη μείωση της δαπάνης για το φάρμακο ισόρροπα και κυρίως τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης, δηλαδή της τιμής του φαρμάκου που πληρώνει τελικά ο πολίτης, και αν ταυτόχρονα όμως νοιάζεται εξίσου και για την εξασφάλιση της επάρκειας σε φάρμακο, τότε ας έρθει σε ένα διάλογο. Εμείς έχουμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί για μας αυτός είναι ο μόνος στόχος και η μοναδική αγωνία.